Κύριε Τσακλή, είπατε για το βίωμα. Βίωμα, λοιπόν, είπαμε σήμερα. Το βίωμα του χριστιανισμού. Ναι. Ασφαλώς, κύριε Φουντουλάκη, πιάσατε την καρδιά του προβλήματος, διότι οι θεωρίες, έχει μπουκτήσει ο κόσμος από θεωρίες, θεωρία περί προελεύσεως του ανθρώπου, θεωρία για το τι, πού πρόκειται να πάει ο άνθρωπος μετά από τη γη κλπ. Δηλαδή, καμιά φορά έτσι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση βατολογίας που έτσι αερολογούμε τις περισσότερες φορές, ενώ ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία που έχει μεν τα πόδια στη γη, αλλά το κεφάλι βρίσκεται στον ουρανό. Είναι βίωμα, λοιπόν, ο χριστιανισμός, και βίωμα θα πει εμπειρία. Η εμπειρία αυτή γίνεται μέσω του βαφτίσματος απαρχής, και ο Κύριος βαφτίστηκε για να μας δώσει αυτή την ακριβώς την πρόταση, το να βαφτιστούμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως είμαστε βαφτισμένοι και έχουμε πάρει χαρίσματα από εκεί, τα οποία δεν εκμεταλλευόμαστε, να το πούμε έτσι, όπως οι άλλοι λαοί εκμεταλλεύονται τα δικά τους χαρίσματα, τα οποία δεν είναι τόσο μεγάλα, έτσι. Εμείς είμαστε πρίγκιπες της Βασιλείας, αλλά δεν το γνωρίζουμε. Και όπως έλεγε και ένας φιλόλογος φίλος, είναι σαν να πάρεις ένα λιοντάρι και να το μεγαλώσεις μέσα στα πρόβατα. Αν λοιπόν το λιοντάρι αυτό μεγαλώσει, θα αρχίσει να βελάζει σε τα πρόβατα. Αν όμως βρεθεί κάποιος και του πει: «Έλα εδώ, εσύ δεν είσαι πρόβατο, εσύ είσαι λιοντάρι, για βγάλει τη φωνή σου». Άνοιξε τη φωνή σου, η φωνή σου είναι πλέργια και δυνατή. Έτσι λοιπόν είναι και ο Ορθόδοξος μέσα στον κόσμο. Είναι ένα λιοντάρι και δεν μπορεί να προσποιείται ότι είναι ένα πρόβατο. Βέβαια, συμβολικά ο χριστιανισμός μπορεί να έχει το συμβολισμό του προβάτου, του αμνού που θυσιάζεται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και όλα αυτά μας οδηγούν σε μια γενναιότητα, η οποία αυτή η γενναιότητα πρέπει να σταθεί σήμερα, στη σημερινή εποχή, ένα στήριγμα στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι πτωούνται και λιγοψυχούν. Ναι. Και πτωούνται και λιγοψυχούν, κύριε Φουντουλάκη, κάτω από απειλές, έντεχνες απειλές, όπως ήταν αυτή η απειλή που εκτοξεύσανε για το ρατσισμό, έτσι, την οποία εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω και ούτε μπορώ να την καταπιώ. Να πούμε κάτι εναντίον των δυστυχών αυτών και να μας φυλακίσουν, λέει. Μα εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι τους φροντίσαμε, με λίγα λόγια. Τι μπορούν να μας προσάψουν σαν ρατσισμό, εμείς που είμαστε ένα αντιρατσιστικό κράτος από τη γέννησή του, ένα χριστιανικό κράτος, το οποίο πάντοτε το φτωχό, τον εμπερίστατο, τον ΕΔΕΗ, τον εφροντίζει. Αλλά εμείς πρέπει να θυμηθούμε τη γενναιότητα του Μεγάλου Βασιλείου μπροστά σε αυτές τις απειλές. Όταν πήγε λοιπόν ο Μόδεστος και είπε στο Μέγα Βασίλειο, τα γνωρίζετε κύριε Φουντουλάκη εσείς. Ναι. Όταν πήγε και του είπε ότι ξέρεις, θα δημεύσουμε την περιουσία σου, εκείνος σηκώθηκε και του είπε: «Πάρτο, αυτό το ράσο έχω και μερικά βιβλία. Πάρτα και πήγαινε στο καλό». Λέει: «Δεν κατάλαβες», λέει. «Θα σε εξορίσουμε». Ήταν εντολές από τον Αυτοκράτορα. «Θα σε εξορίσουμε». Λέει ο Μέγας Βασίλειος: «Δεν πειράζει», λέει. «Όλη η γη του Θεού και το πλήρωμα αυτή. Όπου και να πάω και θα βρίσκεται ο Θεός. Δεν με πειράζει. Πάντα έχω παρόν είναι ο Θεός». Τον κοίταξε όλος με θαυμασμό και του έριξε την τελευταία απειλή, την πιο μεγάλη. Του λέει: «Μα δεν κατάλαβες. Θα σε εξοντώσουμε, θα σε σκοτώσουμε». Ναι. «Α», λέει, «σε παρακαλώ αυτό να το πεις στον Αυτοκράτορα να το κάνει πολύ γρήγορα και θα τον ευγνωμονώ γιατί θα πάω πιο γρήγορα στο Θεό. Θα πάω στον Χριστό που αγαπάω ακόμα πιο γρήγορα. Πες του να το εφαρμόσει αμέσως όποτε μπορεί». Τάχασε λοιπόν ο Μόδεστος, τον κοίταξε έτσι και του λέει: «Άνθρωπος δεν μίλησε και σένα», του λέει. «Και ειδικά», λέει, «σε τόσους δεσπότες πήγα», λέει, «αλλά κανένας δεν μίλησε σαν και εσένα». «Φαίνεται, φίλε μου», του λέει ο Μέγας Βασίλειος, «ότι δεν βρήκες αληθινό δεσπότη». Το βούλωσε, έβαλε την ουρά στα σκέλια και έφυγε. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι αποφασισμένος να τα παίξει όλα για όλα, γίνεται φοβερός για τους δημίους του. Και το λέω αυτό γιατί ξέρετε ότι όταν γινόταν ένα μαρτύριο ενός μάρτυρος, το επέτρεπε ο Θεός, γιατί μετά 1000 και 2000 και 3000 άτομα γινόντουσαν χριστιανοί. Όταν βλέπανε την Αγία Κατερίνη που την έσφαζε ο Δήμιος της και όταν είδαν ότι αντί για αίμα έτρεξε γάλα από τις πληγές της, τότε 200 άνθρωποι που ήταν εκεί πεταχτήκαν πάνω και φωνάζανε και λέγανε: «Είμαστε κι εμείς χριστιανοί». Ναι, ναι. Και μια ολόκληρη πόλη επηρεάστηκε από το θάνατο της Αγίας Εκατερίνης και πολλές χιλιάδες βαπτίστηκαν χριστιανοί την ημέρα του μαρτυρίου της Αγίας. Όλα αυτά έχουν να κάνουν, κύριε Τσακλή, και συνδέονται με ολόκληρο το οικοδόμημα της φιλοσοφίας και του χριστιανισμού. Όλη η φιλοσοφία και η πατερική θεολογία στηρίζεται σε αυτά που είπατε. Δηλαδή,
ότι ο ίδιος ο άνθρωπος όταν εναποθέσει τις ελπίδες του στο Θεό, όταν μιλάμε για μαρτύρια, μιλήσατε για μαρτύρια, μιλήσατε για νεομάρτυρες και ουσιαστικά εκεί βασιστεί όλη του η ζωή και βλέπουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις μεγάλων Αγίων και Πατέρων της Εκκλησίας ότι αυτό που θέλαν να αναζητούν την επιστροφή τους και στην αρχαίγονη κατάσταση και στην πατρίδα τους και εκεί θεωρούσαν ότι είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν η οικοδόμημα της φιλοσοφίας, της θεολογίας στηρίζεται την προσπάθεια του ανθρώπου να αγαπήσει το Θεό μέσα από το είναι του, μέσα από ολόκληρη την ψυχή του. Αυτό είπε και, αυτό λέει και η φιλοσοφία μέσα από τα κείμενα των μεγάλων φιλοσόφων. Βλέπουμε το συμπόσιο του Πλάτωνα, τους αναβαθμούς και όλες τις μορφές του πνευματικού έρωτος που συναντάμε στον Πλάτωνα. Επίσης, βλέπουμε και στον χριστιανισμό μέσα από τον μοναχισμό που παρακινεί μέσα τη μοναχική κοινότητα παρακινεί να αγαπήσει το Θεό με όλη την καρδιά και αν δούμε τον Άγιο Διονύση του Αεροπαγίτη, αν δούμε τον Άγιο Σημείο τον Νέο Θεολόγο, θα δούμε ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι πατέρες Εκκλησίας ουσιαστικά μέσα από το φως, μέσα από τη θέαση του ανεσπέρου φωτός, μέσα από τη θέαση του φωτός, ουσιαστικά αντιλήφθηκαν και είδαν υπερκόσμιες καταστάσεις. Ο Πλάτωνας, νομίζω, αγαπητέ μου Γιώργο, ναι, ότι είχε πει ότι η ψυχή αναζητάει το Θεό. Έτσι. Το, βέβαια. Δεν ξέρω, το έχουν πει και πολλοί άλλοι. Ναι. Δεν το έχω διαβάσει εγώ, αλλά το έχω ακούσει ότι έχει. Μα αυτή είναι η ευτυχία ουσιαστικά μέσα από τη φιλοσοφία. Είναι. Άρα λοιπόν η ψυχή του ανθρώπου Θεού είναι χριστιανική. Δηλαδή, όπως λέει και κάποιος Λατίνος, l'alma es cristiana. Η ψυχή είναι χριστιανική. Δηλαδή ο Θεός έχει κατασκευάσει το κατ' εικόνα του ανθρώπου να ζητάει ο άνθρωπος το Θεό. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζει δίχως τον Θεό. Γι' αυτό πιστεύουμε, πολύ πιστεύουμε. Και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς, νομίζω και ο κύριος Σουδουλάκης, ότι δεν υπάρχει άθεος. Ουσιαστικά η αθεία είναι μια ανοησία την οποία ο άνθρωπος σε μια περίοδο της ζωής του χρησιμοποιεί, σαν για να κάνει κάτι διαφορετικό, κοινωνικό ρόλο δηλαδή κλπ. Γιατί και σε ένα αεροπλάνο που πέφτει, κύριε Σουδουλάκη, δεν υπάρχει κανείς άθεος. Ναι. Σε ένα αεροπλάνο που πέφτει, όλοι κάνουν το σταυρό τους. Γιατί κάνουν το σταυρό τους εκείνη την ώρα, πάνε να πει ή να πούμε και κάτι άλλο. Λέμε ότι δεν είμαστε καλά χριστιανικό έθνος, έτσι όπως θα πάμε κλπ. Λίγοι είναι οι χριστιανοί, 3%, 5% εκκλησιάζονται, κοινωνάνε κλπ. Κοιτάξτε όμως το Πάσχα πώς πάνε. Γιατί πάνε το Πάσχα αυτοί οι άνθρωποι. Θα μπορούσαν να γυρίσουν την πλάτη και να μην πάνε. Και όμως πάνε. Πάνε γιατί μέσα τους καταλαβαίνουν ότι αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Ο Χριστός έτσι είναι, κύριε Τσακλή, και εξάλλου εμείς δίνουμε τη δυνατότητα. Εδώ είναι ένα βήμα, ένα ελεύθερο βήμα, επειδή μιλήσατε και για το ζήτημα της πληροφόρησης, της ελλείψεως πληροφόρησης που υπάρχει στην σημερινή εποχή, σπανίζουν οι εποχές, την εποχή μας σπανίζουν αυτές οι εκπομπές λόγω πολιτισμού, επειδή μιλάμε για πολιτισμό, όσοι επιθυμούν λοιπόν και θέλουν να προβάλλουν, να διαφημίσουν ό,τι θέλουν, μπορούν να το κάνουν και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τώρα αυτή τη στιγμή να αφήσουν τα στοιχεία τους και εμείς θα επικοινωνήσουμε αύριο μαζί τους και να μας πούν τι ακριβώς θέλουν. Και να ευχαριστήσουμε και τα καταστήματα Άρτος και Τέχνη που ευρίσκονται σε διάφορες περιοχές των Αθηνών, Νέο Ηράκλειο, Παγκράτη, στις Αμπελόκηπες, Μεσογείου 48, με τις πολλές προσφορές που δίδουν για τους φίλους αυτής της εκπομπής και για στο Παράδεισο, στο Λεωφόρος Μορουσίου Χαλαντρίου, το Αρτοζωοπλαστείο, που επίσης δίνει προσφορές και αχνά υλικά για τους φίλους της εκπομπής και κατσαρόλα, όλα με ένα εστιατόριο με αχνά προϊόντα. Μιλάμε σήμερα για όσο άνοιξαν τώρα, κυρίες και κύριοι, τις οθόνες τους μιλάμε σήμερα για το βίωμα του ανθρώπου. Ότι όλες οι διδασκαλίες των φιλοσόφων, των προσοκρατικών φιλοσόφων και γενικότερα της φιλοσοφίας μίλησε για αγαθό, μίλησε για Θεό. Και ο Πλάτωνας μας μίλησε για τον κόσμο των ιδέων. Όλα αυτά λοιπόν στηρίζονται σε ένα βίωμα, σε μια εμπειρία. Μίλησε πριν για τους πονεμένους κ. Ζακλής. Ουσιαστικά μέσα από το Ευαγγέλιο τονίζεται και στην παραβολή της κρίσεως τονίζεται ότι αν αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου, αν δώσεις τα πάντα, αν τον επισκεφτείς, αν πας εκεί που πονάει, ουσιαστικά έχεις μεγάλο ωφέλη. Έχεις κερδίσει ουσιαστικά και την κρίση και την όλη διαδικασία είσαι της κρίσης. Είσαι πραγματικός άνθρωπος, ουσιαστικός άνθρωπος. Διότι έχεις σπάσει ήδη τον εγωισμό, ο οποίος είναι ένα φράγμα ο εγωισμός, είναι ένα στίχος που μας κρατάει δέσμιους και απέναντι στους ανθρώπους και απέναντι στον Θεό. Ο εγωιστής είναι σαν να μισεί τον εαυτό του. Διότι ο εγωισμός τι είναι, μια περιχαράκωση του ατόμου που δεν μπορεί να επικοινωνήσει πλέον με τους άλλους ανθρώπους ούτε με τον Θεό. Ο Νίτσε
που ήταν έτσι ένας άνθρωπος που μελέτησε το θέμα αυτό του εγωισμού, ήταν δυστυχέστατος άνθρωπος και το ομολόγησε ότι είμαι πάρα πολύ δυστυχής. Διότι είχε δημιουργήσει ένα τείχος γύρω από τον εαυτό του, το οποίο δεν μπορούσε να το σπάσει. Και αυτό το τείχος λέγεται εγωισμός. Ο εγωισμός υπάρχει βέβαια σε όλους τους ανθρώπους σε διαφορετικούς βαθμούς. Και να ξέρετε ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις εγωισμού. Ο μεγάλος εγωισμός λέγεται αλαζονία. Ο μεγαλύτερος εγωισμός, ο πιο μεγάλος εγωισμός είναι η αρρώστια. Λέγεται τύφος κατά τους πατέρες της Εκκλησίας. Όχι ο τύφος ο ιατρικός που ξέρουμε ναι, ότι παθαίνουμε από τα μολυσμένα ύδατα, αλλά τύφος λέγεται για να αποδείξει ότι είναι ο άνθρωπος εκτός εαυτού όταν βρίσκεται στην κατάσταση αυτή του τρελού μεγαλείου. Ας πούμε, τύφο είχε ο Νέρονας, ο οποίος ήθελε να στραγγαλίσει όλη την ανθρωπότητα ή να κόψει το λαιμό της ανθρωπότητας, όπως ένα μοσχάρι, λέει, να έχει ένα λαιμό η ανθρωπότητα, να τον κόψω, λέει, να τελειώνουμε. Ναι. Αυτός είχε τύφο, είχε παράνοια, είχε εγωισμό, παρανοϊκό εγωισμό. Δεν μιλάμε όμως γι' αυτό, αλλά μιλάμε και για τον συνηθισμένο εγωισμό, ότι θα μου πεις εμένα που λέμε κλπ. Όχι. Ακόμα και αυτός ο εγωισμός πρέπει να διακοπεί στον άνθρωπο. Να μην έχει ο άνθρωπος αυτόν τον εγωισμό, τον σκληρό εγωισμό, που δεν τον αφήνει να επικοινωνήσει με τον συνάνθρωπό του και με τον Θεό. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι, έτσι, η προσευχή είναι ένας τρόπος, το να ταπεινώνει ο άνθρωπος τον εαυτό του και να ζητάει από τον Θεό. Αυτό δημιουργεί τι? Ένα καλύτερο ψυχικό επίπεδο, θα καταλάβει ο άνθρωπος τον εγωισμό του. Έτσι, θα ταπεινωθεί δηλαδή με λίγα λόγια, διότι η ταπεινωσία είναι το αντίθετο του εγωισμού. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ο δυνατός άνθρωπος. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ο αρεστός άνθρωπος στο Θεό. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ο αρεστός άνθρωπος και στους συνανθρώπους του. Σε κανέναν δεν αρέσει να ακούει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, και το φουσκωμένο στήθος και το άγριο βλέμμα και οι διαταγές, ξέρω εγώ. Όλα αυτά τα πράγματα κάνουν τον άνθρωπο αντιπαθητικό. Ταπεινωσία είναι μεγαλύτερη από τον Χριστό. Υπήρχε. Ο Χριστός γεννήθηκε μέσα σε μια σπηλιά, κύριε Φουντουλάκη. Ναι. Μέσα σε μια φάτνη με άλογα. Ο τελευταίος των ανθρώπων. Μέσα σε άχυρα γεννήθηκε ο Χριστός. Και παρόλα αυτά η εξουσία αγρίεψε τόσο πολύ. Βέβαια, ο Χριστός ήταν προφητευμένος και γι' αυτό ξέρανε ότι θα γεννηθεί. Και όταν καταλάβανε οι τρεις μάγοι που πήγαν τότε στον Ηρώδη και του είπαν ότι γεννήθηκε ο βασιλιάς των Ιουδαίων, τότε ο Ηρώδης αγρίεψε και η εξουσία πάντοτε χρησιμοποιεί το ψέμα για να φέρει το σκοπό της. Είπε ότι ελάτε να με πληροφορήσετε, να πάω και εγώ να τον προσκυνήσω. Δήθεν. Ναι, 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 ναι. Και τι ήθελε να κάνει, να τον εξοντώσει. Και επειδή δεν πήγαν να τον πληροφορήσουν, επειδή ήταν στον ύπνο του οι τρεις μάγοι ότι πρέπει να φύγουν από άλλο δρόμο και να μην ξαναπάνε στον Ηρώδη, λύσαξε ο Ηρώδης και σκότωσε τα παιδιά κάτω των 2 ετών και έγινε φωνιάς αυτός, παγκόσμιος φωνιάς, γνωστός και μη εξαιρεταίος ο Ηρώδης από την πράξη αυτή. Που ήθελε να εξοντώσει τον βασιλιά των βασιλέων, που δεν τον εξόντωσε τελικά, αλλά εξοντώθηκε αυτός. Είναι βασικό αυτό που λέτε, κυρία Τσακλή. Ουσιαστικά τα μυστήρια της Εκκλησίας, όλη αυτή η τελετουργία που βιώνει την καταναγκητική ατμόσφαιρα, έχουν σαν σκοπό να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην γαλήνη της ψυχής, να επανορθώσει μέσα του και να ξαναβρει τα όρια του ουσιαστικά. Βλέπουμε πολλές φορές πάμε και παρακολουθούμε τη Θεία Λατρεία και μετά ηρεμούμε, γαλινεύουμε ή μέσα. Το μυστήριο της εξομολογίας έως πάλι ηρεμούμε. Γίνεται μια διεργασία μέσα μας. Μια διεργασία που ηρεμούμε και όλα αυτά συμβάλλουν και συντελούν σε αυτά που γράφει και ο καθηγητής της νευροχειρουργικής στο Χάρβαρντ, ο Αλεξάνδρος, στο βιβλίο του «Περί αποδείξεως του Παραδείσου», που μιλάει και την κατάσταση που βίωσε για κάποιο χρονικό διάστημα ενώ βρισκόταν σε μια ασθένεια που πήγε και είδε κάποια πράγματα. Άρα έχουμε μεταθανάτιες εμπειρίες από ασθενείς. Ασφαλώς. Επειδή είστε γιατρός, γνωρίζετε έτσι, κάποια πράγματα. Άρα λοιπόν, σκοπός λοιπόν του ανθρώπου είναι να ζήσει ευτυχισμένα σε αυτή τη ζωή μέσα από την καταναγκητική ατμόσφαιρα της Θείας Λατρείας, αλλά παράλληλα να σκοπεύει και να προσπαθεί και για τον Παράδεισο και για την ευτυχία και να αποβάλει τις τύψεις της συνειδήσεως, γιατί όλες αυτές οι συναισθηματικές καταστάσεις έχουν να κάνουν με την καθαρή συνείδηση του ανθρώπου, με τις ενοχές, τις τύψεις, τις συνειδήσεως. Γι' αυτό το οικοδόμημα του χριστιανισμού βασίζεται στην αγάπη, στην επαφή του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό πολλές φορές έχουμε πει... Και στην εξομολόγηση. Στην εξομολόγηση είναι, πείτε λίγο, ναι. Η εξομολόγηση καθαρίζει τον εσωτερικό άνθρωπο, καθαρίζει και τη συνείδηση. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει βεβαρημένη συνείδηση την έχει επειδή δεν έχει εξομολογηθεί. Εάν εξομολογηθεί, θα δει εμπειρικά επάνω του, μέσα του, στο είναι του,
αυτό το ελάφρωμα, πολλοί σου λένε την ίδια λέξη, πετάω μετά την εξομολόγηση. Είναι κλασική η περίπτωση. Αισθάνονται σαν να πετάνε, ελαφραίνει δηλαδή η ψυχή και το σώμα από την εξομολόγηση. Ακόμα και το σώμα επηρεάζεται, βέβαια, γιατί είναι ψυχοσωματικός ο άνθρωπος, επηρεάζεται και το σώμα και η ψυχή από μια καλή εξομολόγηση. Γι' αυτό τη συνιστούμε ανεπιφυλακτά και τη θεωρούμε σαν τον άξονα και τη δυνατότητα μιας ανόδου ψυχικής του ανθρώπου, διότι με την εξομολόγηση εφαρμόζεται αυτό που ο Σωκράτης το γνώθης αυτόν. Καταλαβαίνουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Άλλωστε, στις πράξεις που κάνουμε στη ζωή μας, όταν λερωστούμε ένα πουκάμισο, παραδείγματος χάρη, και το βλέπουμε λερωμένο, μία-δύο μέρες μετά θέλουμε να το πλύνουμε. Πάμε και το πλένουμε το πουκάμισο αυτό. Όταν πέσουμε χάμο, δεν λέμε τώρα έπεσα, θα ξαναπέσω μετά από κάνα δύο μήνες. Εγώ πέφτω, ξέρω εγώ, θα ξαναπέσω. Δεν λέει έτσι ο άνθρωπος, αλλά λέει θα σηκωθώ. Έτσι λοιπόν είναι και όταν αμαρτάνει ο άνθρωπος, πρέπει να σηκώνεται από την αμαρτία και να προχωράει στη ζωή του. Εάν δεν σηκωθεί, τι θα γίνει, θα μείνει εκεί πεσμένος. Κανένας δεν θέλει να μείνει πεσμένος, τουλάχιστον σωματικά, να μείνει στο ίδιο μέρος εκεί που έπεσε. Κάνει το αδύνατα δυνατά να σηκωθεί και να προχωρήσει, να συνεχίσει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Βίωμα λοιπόν ο χριστιανισμός, και για να έχουμε βίωμα το χριστιανισμό πρέπει να έχουμε εκκλησιασμό. Να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Να μην αποφεύγουμε τον εκκλησιασμό. Εάν δεν μπορούμε να πάμε πολλή ώρα, έστω να πηγαίνουμε λίγη ώρα στην αρχή. Και σιγά σιγά θα δούμε ότι ελκύεται η ψυχή από το λόγο του Θεού και σιγά σιγά θα θέλουμε να πηγαίνουμε στην εκκλησία και θα δούμε ανώτερες καταστάσεις και ανώτερα πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα περιγράψει κάποιος, τα οποία δεν τα έχει ζήσει. Γιατί όπως είπαμε, ο χριστιανισμός είναι εμπειρία. Δεν μπορεί να σου περιγράψει ένας Άγιος την εμπειρία του και την επαφή του με το Θεό. Οι Άγιοι φαίνονται ότι έχουν εμπειρία από το Θεό, διότι αυτό αντανακλά στις πράξεις, στις σκέψεις και στα. Λένε πολλοί, κυρία Τζακλή, σήμερα θα έχουμε ακούσει ότι για το θέμα της νηστείας ή για το θέμα όλα αυτά τα μυστεία που είπατε κι εσείς. Εμείς έχουμε ξαναπεί για την μεγάλη αξία της νηστείας. Σαφώς όμως τίποτα από όλα αυτά δεν έχει αξία αν με τον συνάνθρωπό σου δεν βρίσκεσαι σε μια καλή σχέση. Όταν με τον συνάνθρωπό μου, παραδείγματος χάρη, δεν βρίσκομαι σε σύγκρουση, σε αντιδικό, σε μια αντιμάχη, σε μια αντιπαλότητα. Δεν μπορείς ούτε να προσευχηθείς. Δεν μπορείς να προσευχηθείς. Άρα λοιπόν όλα αυτά ωφελούν. Την ώρα της προσευχής σου έρχεται το σφάλμα που έχεις κάνει. Και είναι σαν να σου λέει εκείνη την ώρα η ψυχή σου, πήγαινε πρώτα και συμφιλιώσου με αυτόν τον άνθρωπο που αδίκησε. Εσύ είσαι αδίκησε, δεν έχει σημασία, έρθατε σε μια ρήξη και μετά να έρθεις να προσευχηθείς στο Θεό. Το καταλαβαίνεις δηλαδή ότι εκείνη την ώρα χρειάζεσαι μια βοήθεια από το Θεό, σε παρακινεί δηλαδή σε μια συνδιαλλαγή με αυτό το κακό που έγινε, τόσο ώστε να μην υπάρχει καμία αιτία τριβής την ώρα που προσεύχεται. Ο άνθρωπος πρέπει να προσεύχεται με καθαρή συνείδηση. Όταν προσεύχεσαι με καθαρή συνείδηση, κοιμάσαι και εύκολα με καθαρή συνείδηση. Γιατί η συνείδηση που είναι βεβαρημένη δεν μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να κοιμηθεί εύκολα. Δεν αφήνει τον άνθρωπο να κοιμηθεί εύκολα. Γυρίζει στο κρεβάτι του άλλου, ο οποίος έχει αδικήσει τον συνάνθρωπό του και δεν μπορεί να ησυχάσει μέχρι να έρθει σε διαλλαγή μαζί του, να του πει ναι, σε αδίκησα, θα επανορθώσω το σφάλμα μου κλπ. Έτσι συνήθως πρέπει να γίνεται. Και αυτά τα πράγματα μας τα έχουν πει οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι όχι τα έχουν διαβάσει από τους προηγούμενους πατέρες, όπως λέμε καμιά φορά, αλλά τα έχουν ζήσει στην πράξη. Και όταν τα ζήσει στην πράξη, είναι εύκολο να τα δείξει και στον άλλον. Ένα πράγμα που δεν το έχει καταλάβει στην πράξη, αερολογείς. Γι' αυτό και οι πατέρες λένε, αλλά και ο ίδιος ο Κύριος λέει, ο διδάξας, όχι συγγνώμη, ο ποιήσας και διδάξας. Κύριε Φουντουλάκη, ο ποιήσας είναι αυτός ο οποίος προηγουμένως πριν να διδάξει κάτι το έχει ο ίδιος. Το έχει ο ίδιος. Εμπειρωθεί, το έχει εμπειρία μέσα στην ψυχή του. Διότι αν δεν το έχει εμπειρία, δεν μπορεί να το διδάξει καλά και θα του ρωτήσουν και λεπτομέρειες και δεν θα τις ξέρει. Αν όμως το έχει η εμπειρία, ξέρει όλες τις λεπτομέρειες και μπορεί να το. Είναι σαν, πώς να πούμε τώρα. Έχει γίνει ένα ατύχημα με ένα αυτοκίνητο. Εκείνος που μπορεί να περιγράψει καλύτερα το ατύχημα είναι αυτός που είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Όχι αυτοί που βλέπουν απ' έξω. Εκείνος ξέρει τι έγινε για να γίνει το ατύχημα, τι είδε μπροστά του κλπ. Κλπ. Κάπως έτσι είναι λοιπόν η εμπειρία και του χριστιανισμού. Είναι εμπειρία η οποία βγαίνει μέσα από μέσα του, μετά από παρατήρηση, ουσιαστική παρατήρηση, μετά από σκέψη γιατί έγινε αυτό το πράγμα έτσι κλπ. Οπότε γίνεται αυτή η εμπειρία, γίνεται μια εμπειρία
έτοιμη για να μπορέσει ο άνθρωπος να προχωρήσει εμπειρικά προς το Θεό. Είναι μια σκάλα που πρέπει να ανέβει σιγά σιγά τα σκαλοπάτια, όπως η κλίμακα του Αγίου Ιωάννου, που είναι ένα θαυμάσιο βιβλίο, το οποίο συνιστώ στους αγαπητούς φίλους που μας ακούνε τώρα. Η κλίμακα του Αγίου Ιωάννου είναι ένα θαυμάσιο βιβλίο, το οποίο μας δείχνει πώς με τις αρετές μπορεί ο άνθρωπος σιγά 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 να πλησιάσει προς το Θεό, προς το Θείο. Αμέσως του χρόνου. Σήμερα μιλάμε για ορθόδοξο μυστικισμό, μιλάμε για την άρση της διαιρέσεως μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου, για τις υπερκόσμιες αυτές καταστάσεις. Μπορεί κάποιος να βιώσει, το ζητούμενο λοιπόν είναι να βιώσει αυτές τις καταστάσεις μέσα από το τελετουργικό χαρακτήρα που έχουν τα μυστήρια της Εκκλησίας. Σε λίγο θα έχουμε και την τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Παύλο Πισάνο, που είναι διακεκριμένος στον χώρο της φιλοσοφίας, τηλεοπτικός παραγωγός, με πολλές τηλεοπτικές εκπομπές που έχω και εγώ πολλές φορές συμμετάσχει σε αυτές τις τηλεοπτικές εκπομπές. Εδώ πρέπει να τονίσουμε, κύριε Φιδουλάκη. Ναι. Δεν ξέρω αν έχω το λόγο. Ναι. Παρακαλώ, αμέσως θα σας έδινα το λόγο. Εδώ πρέπει να τονίσουμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι για να δημιουργηθεί αυτή η εμπειρία της Εκκλησίας, έπρεπε να περάσει ένα χρονοδιάγραμμα, ένα χρονικό διάστημα, στο οποίο ο αρχηγός της πίστεώς μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές όλου του οικοδομήματος της Εκκλησίας. Διότι ο Χριστός θεωρείται η κεφαλή της Εκκλησίας, το δε σώμα είναι η πιστή, τα μέλη της Εκκλησίας δηλαδή, τα ενεργά μέλη της Εκκλησίας. Μετά τη γέννηση λοιπόν, όπως λέγαμε προηγουμένως του Χριστού, ήρθε η διδασκαλία του Χριστού και αποδείχθηκε ότι είναι Θεός ο Χριστός, όχι μόνο από τη θεϊκή διδασκαλία, την οποία καταλαβαίνουν λίγοι μόνο, έτσι. Γι' αυτό και ο Χριστός έκανε και θαύματα για να πολλαπλασιάσει εκείνους που ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα που έκανε και έλεγε. Περισσότερο όμως έδινε σημασία σε εκείνους που καταλαβαίναν τι έλεγε. Διότι η διδασκαλία είναι το παν. Τα θαύματα είναι υποβοηθητικά της διδασκαλίας. Η διδασκαλία λοιπόν, η χριστιανική διδασκαλία, η οποία είναι υπέρ πάντων διδασκαλία, δεν υπάρχει άλλη στον πλανήτη αυτό, δεν ήρθε τέτοια διδασκαλία ποτέ, έρχεται να επισφραγιστεί με το θάνατο του Χριστού, με την Ανάσταση του Χριστού, που είναι το κορυφαίο γεγονός της Ορθοδοξίας, με την Ανάληψη του Χριστού και με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Η τελευταία σκηνή, η τελευταία φάση, το συμπλήρωμα της εμπειρίας της Εκκλησίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή η εμφάνιση του Παρακλήτου. Σήμερα λοιπόν, μέχρι Δευτέρας Παρουσίας, υπάρχει ο Παράκλητος, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, αυτός που βοηθάει κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο, χριστιανό, να σώσει την ψυχή του, να μπει μέσα στο χριστιανισμό και να αντιληφθεί τα του χριστιανισμού. Αυτή η έλευση λοιπόν του Αγίου Πνεύματος του Παρακλήτου είναι η τελευταία πράξη πριν από τη Δευτέρα Παρουσία που γίνεται σαν συμπλήρωμα της εμπειρίας της Εκκλησίας, διότι ο Χριστός υπάρχει πάντοτε και είναι ο Αυτός σε όλες τις εποχές και σε όλους τους αιώνες. Είναι ο αναστημένος βασιλιάς της καρδιάς μας. Ο Ιησούς είναι εκείνος ο οποίος κέρδισε την ιστορία, συνέτριψε, όπως λέει και ο Δανιήλ, το άγαλμα της ιστορίας, το μετέτρεψε σε σκόνη του αλωνιού, κατόπιν φυσάει ένας φοβερός αέρας, όπως είναι στο, και είναι εκείνο το φοβερό όραμα του Ναβουχοδονόσορα, φυσάει ένας φοβερός αέρας, ο οποίος αυτή τη σκόνη τη διαλύει, εξαφανίζεται το άγαλμα της ιστορίας από τα μάτια του Δανιήλ, και φαίνεται μόνο εκείνος ο όγκος, η μεγάλη πέτρα που ξεκόλλησε από το βουνό και κατέστρεψε το άγαλμα. Αυτή η πέτρα λοιπόν είναι ο Χριστός. Και ο ίδιος ο Χριστός είπε: «Εγώ είμαι μια πέτρα, στην οποία άλλος θα βρεθεί επάνω και θα σωθεί, και άλλος θα συντριβεί όταν πέσει επάνω της». Επομένως, όλα αυτά τώρα δένουν με όλη την ιστορία του χριστιανισμού, με το πώς ήρθε ο Χριστός σε αυτόν τον κόσμο, με την ελευθερία που έχει δώσει στους ανθρώπους, την οποία δεν μπορούν να μας τη στερήσουν τώρα κάποιοι πολιτικάντιδες, έτσι, αυτή την ελευθερία, διότι ξέρουμε οι Έλληνες, είμαστε κατατοπισμένοι από τα Ευαγγέλια, από την παράδοσή μας, από τη θρησκευτικότητά μας, κύριε Φουντουλάκη, έτσι, ναι, ότι γεννηθήκαμε ελεύθεροι από το Θεό. Όταν ο Χριστός έρχεται και λέει: «Όποιος θέλει να έρθει από πίσω μου», κανένας δικτάτορας δεν θα μας πει: «Έλα με το ζόρι και με το πιστόλι από πίσω». Είναι πολύ σημαντικό πράγμα, κύριε Τσακλή. Δεν μπορεί ο δικτάτορας τώρα να έρθει και να μας πείσει ότι πρέπει να τον ακολουθήσουμε. Κανένας δικτάτορας. Ναι. Βέβαια, ο Αντίχριστος αργότερα, όποτε έρθει, δεν ξέρουμε, θα έχουμε φύγει εμείς ή θα είμαστε. Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Τώρα, ναι. Είναι χρόνια πάντως πολύ επικίνδυνα. Χαλεπά που λένε. Ναι. Αυτή. Θα είναι ένας δυνάστης ο οποίος θα λέει: «Ή έρχεσαι μαζί μου, ή δεν τρως ή πεθαίνεις». Βάλτε μια νοτελία. Χριστός όμως δεν είπε τέτοια πράγματα. Να ακούσουμε τον αγαπητό φίλο, διακεκριμένο επιστήμονα. Βεβαίως. Και ειδικό στον χώρο της φιλοσοφίας και θεολογίας, κ.
Κύριε Πισάνη, χαιρόμαστε που σας έχουμε στην εκπομπή, στη τηλεφωνική γραμμή, γιατί σας εκτιμώ προσωπικά και το ξέρετε αυτό, τις γνώσεις σας και όλη την προσπάθεια την οποία κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ, ναι, είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε εδώ με τον κύριο Ατζακλή σήμερα για ένα θέμα το οποίο και εσείς έχετε ασχοληθεί μέσα από τα έργα σας, μέσα από τα πονήματά σας. Μιλάμε για το μυστηριακό αυτό χαρακτήρα που έχει η φιλοσοφία και η θεολογία. Και επειδή είστε ειδικός σε αυτά τα θέματα, θα θέλαμε τη δική σας γνώμη. Πού υπάρχει αυτός ο μυστηριακός χαρακτήρας στο οικοδόμημα της φιλοσοφίας και της θεολογίας? Ο μυστηριακός χαρακτήρας σε ό,τι αφορά το θέμα της ζωής του χριστιανισμού, εννοείται. Ναι, δηλαδή, ναι, βέβαια. Τον τρόπο με τον οποίο βιώνει το χριστιανισμό. Με τον τρόπο που βιώνει ο απλός άνθρωπος. Ο άνθρωπος, ναι, ο απλός άνθρωπος. Ο απλός άνθρωπος της εποχής μας. Θα πρέπει καταρχήν να πούμε το εξής, ότι ο άνθρωπος αρχίζει να φιλοσοφεί, ή μάλλον ο άνθρωπος αρχίζει να φιλοσοφεί από τη στιγμή που κατανοεί, ιδιαίτερα στην εποχή μας, τον τρόπο με τον οποίο ο χριστιανισμός δρά στην ψυχή του. Και όταν λέω χριστιανισμός δρά, εννοώ το εξής. Ένας καλός άνθρωπος μπορεί και να μην είναι χριστιανός. Όμως ένας καλός χριστιανός μπορεί να είναι ένας υπέρτατος άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι καλός για τον εαυτό του, είναι πρώτα απ' όλα καλός και κυρίαρχος της καλοσύνης για λογαριασμό του πλήθους του κόσμου, του πολύ του κόσμου. Ο πραγματικός χριστιανός, ο μυστηριακός χαρακτήρας του πραγματικού χριστιανού έγκυται μέσα στο μέγεθος της καλοσύνης, το οποίο κλείνει μέσα του και του οποίου οι δυνατότητες γίνονται μέσω του χριστιανισμού απεριόριστες. Ας το πω πιο απλά. Όταν εμβαθύνεις στο νόημα του χριστιανισμού και μέσα σου λειτουργεί το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και ατενίζεις με τα μάτια της ψυχής το πρόσωπο του Ιησού και το πρόσωπο της Παρθένου, τότε το μέγεθος του καλού χάνει το χαρακτήρα τον συνηθισμένο και γίνεται σχεδόν απεριόριστο. Ο πραγματικός χριστιανός υπερνικά ακόμα και την αίσθηση του πόνου. Δηλαδή, όπως ακριβώς ο Ιησούς Χριστός δίδαξε την καλοσύνη μέσα από ένα θείο δράμα, του οποίου ο πόνος είναι απεριόριστος, απροσδιόριστος στα μεγέθη του, έτσι και ο πραγματικός χριστιανός, όσα και αν περάσει... Φτάνει μέχρι τη θυσία. Φτάνει μέχρι την θυσία και την αυτοθυσία και τη θυσία, μάλιστα, η οποία βεβαίως δεν κάνει τίποτα άλλο, αυτή που σφραγίζει την θεϊκή του προέλευση και τον θεϊκό του προορισμό. Μάλιστα. Αυτός είναι ο χριστιανός, είναι πέραν του συνηθισμένου ανθρώπου. Είναι αυτός ο οποίος θυσιάζεται για λογαριασμό της ανθρωπότητος και είναι ονόματι του Ιησού Χριστού. Ναι, βέβαια, κύριε Πισάνε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, το οποίο θεωρώ είναι σημαντικό. Επειδή έχω ασχοληθεί, και το ξέρετε αυτό, με τον Πλωτίνο, έχω γράψει εργασίες για τον Πλωτίνο. Πού υπάρχει μέσα στον Πλωτίνο, επειδή ξέρετε την εκτίμηση που τρέχω στον Πλωτίνο και εσείς στον Πλάτωνα και στον Πλωτίνο, γιατί γράψεις και εσείς έτσι ωραία πονήματα. Πού υπάρχει μέσα στον Πλωτίνο αυτό το βίωμα που μας περιγράψατε πολύ όμορφα μέσα από τα ωραία λόγια στο χριστιανισμό, δηλαδή αυτό το μυστηριακό χαρακτήρα, γιατί έχουμε την έξαρση στον Πλωτίνο, έχουμε την μέθεξη, με τη μυστική ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Ναι. Πείτε μας λίγο δύο λόγια έτσι για τον Πλωτίνο. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε το εξής. Όπως εμείς που ασχολούμαι με τη φιλοσοφία, εγώ ασχολούμαι πολύ με την έννοια ότι διαβάζω πολύ και προσπαθώ να την κατανοήσω κατά το δυνατόν περισσότερο σε βάθος καρδιάς. Ναι. Αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι ο Πλάτων, την οποία πλατωνική φιλοσοφία ακολούθησε ο Πλωτίνος, κλείνοντας στο τέλος βεβαίως την πλατωνική σχολή, γιατί αυτός είναι τελικά που έκλεισε την πλατωνική περίοδο, ο Πλάτων είναι ένας σημεοφόρος του χριστιανισμού σε μια προχριστιανική περίοδο. Μάλιστα. Σε μια προχριστιανική περίοδο. Δηλαδή αυτά τα οποία πρεσβεύει ο Πλάτων, αυτά τα οποία κάνει ο Πλάτων στη ζωή του και η θυσία του για λογαριασμό του πνευματικού ανθρώπου, όλα αυτά μαρτυρούν χριστιανικό ιδεώδες. Όταν φτάσουμε στον Πλωτίνο, ο οποίος Πλωτίνος εκτείνει ακόμα περισσότερο τις μεταφυσικές διαθέσεις του Πλάτωνος, ο Πλωτίνος άρχεται η φιλοσοφία του από το ένα, το οποίο ένα αναλυόμενο δίνει το νου και ο νους δίνει την ψυχή. Το ένα, ο νους και η ψυχή, είναι η τριαδική γνώση του Πλωτίνου για τον δημιουργό του παντός, αλλά και την τριαδικότητά του. Αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι ο Πλωτίνος στον χριστιανισμό
μέσω αυτής της θηριατικότητας παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι και ο Πλωτίνος ένας από αυτούς, ο οποίος, δεδομένου ότι είναι γνωστό ότι η ζωή του Πλωτίνου είναι μια ζωή πλήρους Αγίου. Είναι μια ζωή με θυσίας μεγάλης στο βωμό της αλήθειας, στο βωμό της καλοσύνης και της ευσέβειας. Δεν υπάρχει στην περίοδο του Πλωτίνου χριστιανισμός, όμως ο χριστιανισμός μέσα στην καρδιά του Πλωτίνου είναι απλόχερος και μεγάλος. Και μέσω αυτού και οι μαθητές του Πλωτίνου. Ο Πλωτίνος λοιπόν με το ένα, που το ένα καταμαρτυρεί τον πατέρα, που από τον πατέρα προέρχεται ο νους, ο οποίος απλώνεται στο σύμπαν ολόκληρο, και μέσα από τον νου η ψυχή, η θεοφόρος εκείνη ουσία, η οποία δίνει ζωή στα πάντα, όλα αυτά έχουν μια θεϊκή προέλευση και ένα θεϊκό προορισμό. Ένα προορισμό προς τον Θεό. Ο Πλωτίνος λοιπόν, αυτό που μπορούμε να πούμε θαραλέα, είναι ότι είναι ένας, και αυτός ένας πάρα πολύ δυνατός προάγγελος του χριστιανισμού. Και να πούμε τελικά ότι αφού ο Πλωτίνος τίνει η πνευματική του δράση προς το ιδεώδες, πάει να πει ότι όποιος τίνει προς το ιδεώδες της αγνής ζωής, της ζωής της ψυχής και της ζωής του υπερπέραν, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας ολόπιστος χριστιανός. Μάλιστα. Ναι, είναι σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Πισάνη, για το... Όταν έχουμε στην εκπομπή. Ναι, λέει ο κ. Τζακλής, σας εκτιμάει και να σας έχουμε και στην εκπομπή, να συνοηθούμε στις επόμενες εκπομπές. Και κλείνοντας, πείτε μας λίγο και αυτό που έχετε ετοιμάσει. Έχετε ετοιμάσει ένα πολύ σημαντικό μέσα από την Επτάπολη, που έχετε ένα σημαντικό για το οικοδόμημα γενικότερα της Ελλάδος. Πείτε μας δύο λόγια για αυτό που έχετε ετοιμάσει. Καλά, εδώ θα πω δύο λόγια. Καταρχήν στις 17 του μηνός Μαρτίου, δηλαδή πριν από λίγες μέρες, πριν από 12 μέρες, έγινε μια πρώτη προβολή για όλο τον κόσμο. Έγινε η πρεμιέρα της ταινίας Επτάπολης Διεθνής Πράσινη Πόλη. Προείσταμε σε ένα σωματείο, πνευματικό σωματείο, στο οποίο μετέχουν πάρα πολλοί πνευματικοί άνθρωποι, είναι καθηγητές, ακαδημαϊκοί, είναι και πολιτικοί αρχηγοί, είναι δήμαρχοι μεγάλων πόλεων, είναι επιχειρηματίες, είναι όμως όλοι άνθρωποι του Θεού, προσέξτε, είναι όλοι άνθρωποι του ιδεώδους. Δεν έχω τυχαίες προσωπικότητες οι οποίοι είναι κυνηγοί του χρήματος και σφαγείς του χρήματος. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κυνηγούνται ιδεώδες. Αυτό λοιπόν το σωματείο, το οποίο αναπαριθμεί σήμερα περίπου 2.500 μέλη, μετά από πολύ σκληρή μάχη, οργανώσαμε και ολοκληρώσαμε το πλαίσιο ίδρυσης μιας παγκόσμιας πόλης, η οποία θα οικοδομηθεί στην Ελλάδα, στην περιοχή της Βιωτίας, μεταξύ της Στόμου και Στηρίου, στη Βιωτία. Ναι. Η οποία λέγει, η πόλη λέγεται Επτάπολης. Η Επτάπολη θα είναι ένα παγκόσμιο πνευματικό κέντρο, μέσα στο οποίο θα καλλιεργούνται τα γράμματα, οι τέχνες και οι επιστήμες για λογαριασμό του καλού, για λογαριασμό του ιδεώδους ανθρώπου, για λογαριασμό του ολοκληρωμένου ανθρώπου. Και επειδή η πτώση των αξιών σήμερα είναι τόσο πολύ σημαντική, ώστε όλη η ανθρωπότητα να βρίσκεται στην κατάπτωση που βρίσκεται, πιστεύουμε ότι η Επτάπολης, της οποίας ο προγραμματισμός συνεχίζεται με πάρα πολύ έντονο ρυθμό, γιατί η Επτάπολη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή η πόλη έχει εκτισθεί μέσα στους υπολογιστές. Και τώρα συζητούμε με τους πολύ μεγάλους χρηματοδότες, πολύ μεγάλοι, οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει όλο το έργο της Επτάπολης και οι οποίοι πολύ σύντομα θα βάλουν το πρόγραμμα του Ολύμπου μέσα στις δικές τους οικονομικές θυλές, για να μπορέσει το πρόγραμμα αυτό να προχωρήσει και να οικοδομηθεί η Επτάπολης, η οποία θα αποτελέσει σαν κέντρο των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστήμων, ένα κέντρο αγάπης, φιλοδοξίας η ανθρώπινη ψυχή να προσεγγίσει κατά τον δυνατόν περισσότερο του ιδεώδες, και ο ζητούμενος ολοκληρωμένος άνθρωπος, δηλαδή ο άνθρωπος που ζητάμε κατά τον δυνατόν περισσότερο να φτάσει προς το ύψος του ιδανικού ανθρώπου, αυτός ο άνθρωπος να έρθετε από εδώ, θα συνεχίσουμε να μας τα αναλύσετε όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Για την επικοινωνία. Και καλή υπόλοιπη εκπομπή. Να είστε καλά, κύριε Πισάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας. Ναι, λοιπόν, κύριε Τζακλή, σας ακούμε. Ας περάσουμε τώρα στο μέρος του Ευαγγελίου. Πιστεύω να προλάβουμε. Ναι, θα προλάβουμε. Έχουμε χρόνο. Έχουμε τον Ιωάννη στο 7ο κεφάλαιο και στίχους 37 μέχρι τα 9. Ναι. Την τελευταία ημέρα της εορτής της Μεγάλης ήταν όρθιος ο Ιησούς και με μεγάλη φωνή έλεγε: «Εάν κανείς διψά», εννοούσε τη Θεία Ζωή να διψάει, «να έλθει προς εμέ και να πιει. Ο πιστεύων εις εμέ, όπως και η Γραφή λέει,
θα τρέξουν ποταμοί ύδατος στο εσωτερικό του, ύδατος ζώντος. Αυτό το είπε ο Κύριος περί του Πνεύματος του Αγίου που πρόκειτο να λάβουν όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. Δεν είχε δοθεί μέχρι τότε η χάρη του Αγίου Πνεύματος, διότι ο Ιησούς δεν είχε ακόμη αναλυθεί και δοξαστεί. Είδε τι είπε ο Χριστός, όταν φύγω εγώ θα στείλω άλλον παράκλητο, ναι. Το Πνεύμα της Αληθείας. Πολλοί δε από το λαό που άκουγαν έλεγαν ότι αυτός είναι ο Χριστός. Άλλοι έλεγαν μήπως έρχεται από τη Γαλιλαία ο Χριστός και δυσπιστούσαν. Λέει δε η Γραφή ότι το γένος του Δαβίδ και τη Βηθλεέμ αναφέρει από εκεί έρχεται ο Χριστός. Προεκλήθη λοιπόν διαίρεση στο λαό για αυτόν. Κάποιοι ήθελαν να το συλλάβουν, αλλά κανείς δεν έβαλε πάνω του χέρι. Ήρθαν λοιπόν κάτω οι υπηρέτες του αρχιερείς και τους Φαρισαίους χωρίς να κάνουν τίποτα και τους ρώτησαν: Γιατί δεν τον φέρατε εδώ, τον Ιησού? Και απεκρίθησαν οι υπηρέτες: Ουδέποτε μίλησε άνθρωπος όπως αυτός ο άνθρωπος. Αυτοί που είχαν ακούσει τόσους λόγιους και τόσα αυτά είχαν ακούσει, καταλάβαν ότι ποτέ δεν είχε μιλήσει άνθρωπος όπως ο Ιησούς. Έτσι, άνθρωπος λέει δεν μίλησε όπως αυτός ο άνθρωπος. Και είπαν τότε οι Φαρισαίοι: Μήπως λοιπόν και εσείς έχετε πλανηθεί? Μήπως κάποιος από τους εδώ άρχοντες πίστεψε σε αυτόν ή έστω από τους Φαρισαίους? Αλλά αυτός ο όχλος που δεν ξέρει το θρησκευτικό νόμο και είναι καταραμένη. Βλέπεις πως μιλάνε οι Φαρισαίοι, ναι, ναι. Τι απέχθεια προς το λαό, έτσι. Λέει ο Νικόδημος προς αυτούς, εκείνος που είχε έρθει νύχτα στο Χριστό, ένας από αυτούς: Μήπως ο νόμος μας καταδικάζει τον άνθρωπο, αν δεν τον ακούσει πρωτύτερα και να μάθει ο δικαστής τι αξιοκατάκριτο έχει κάνει? Το απεκρίθησαν εκείνοι: Μήπως και εσύ είσαι από τη Γαλιλαία? Ερεύνησε και θα δεις ότι η προφήτης από τη Γαλιλαία δεν γεννιέται. Ναι. Και ο καθένας έφυγε για το σπίτι του. Τα διαλύσανε. Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 8 λέει: Ο Ιησούς πήγε στο όρος των ελαιών, πολύ προήρθε πάλι στο ιερό, όπου βρίσκεται ο πολλής λαός, προς τον οποίο και διδάσκε. Τότε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι φέρνουν εκεί μια γυναίκα που την συνέλαβαν για αμοιχεία και την έβαλαν στη μέση και της λένε. Λένε στον Ιησού, μάλλον: Διδάσκαλε, αυτή η γυναίκα συνελήφθη επ' αυτοφόρο να αμοιχεύει και ο νόμος του Μωυσή διδάσκει να λιθοβολούνται αυτές. Εσύ τι λες? Τους στήσανε παγίδα. Και το είπαν αυτό δοκιμάζοντας αυτόν για να δουν, για να βρουν αν είναι, υπάρχει εναντίον του κατηγορία. Να βρουν κατηγορία εναντίον του. Ο Ιησούς για να τους αποφύγει έσκυψε και έγραφε στη γη με το δάχτυλό του. Προσέχτε τώρα. Κάνει τον αδιάφορο προς το παρόν ο Ιησούς. Επειδή όμως αυτοί τον επίεζαν και τον ξαναρωτούσαν, σήκωσε τα μάτια του, τους είδε και τους είπε: Όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος πέτρα επάνω της. Ουσιαστικά ήθελαν να τη γλιτώσει τη γυναίκα από το θάνατο, κύριε Φουντουλάκη. Ναι. Και ξανά σκύψε πάλι και έγραφε στη γη. Αυτοί όταν άκουσαν αυτό, άφησαν τις πέτρες και άρχισαν να φεύγουν. Ένας-ένας. Την έκαναν με ελαφρά πηδηματάκια που λέμε, έτσι. Ναι, ναι. Φεύγοντας πρώτα οι γεροντότεροι. Τι να κάνανε, να έριχνε ένας πέτρα και του λένε, οι άλλοι, ότι εγώ είμαι αναμάρτητος. Ναι. Αναμάρτητος, του λέγανε εσύ αναμάρτητος είσαι, έλα εδώ, ξέρουμε σένα τι είσαι, τι ναι. Καπνοφουμάρεις. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυναίκα. Ωραία σκηνή, έτσι. Φύγαν οι άλλοι. Την κοίταξε ο Ιησούς και της είπε: Γυναίκα, πού είναι αυτή? Κανένας δεν σε κατέκρινε? Αυτή είπε: Κανένας, Κύριε. Είπε τότε ο Ιησούς: Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Που ήταν μόνος, ο μόνος αναμάρτητος και μπορούσε να κατακρίνει σαν αναμάρτητος ο Χριστός και κανένας άλλος από αυτούς, της είπε ότι ούτε κι εγώ σε κατακρίνω. Την συγχωρεί δηλαδή. Πήγαινε και από τώρα στο εξής μην αμαρτάνεις πλέον. Διατηρώνουμε και αργότερα όταν πάλι ήταν συγκεντρωμένοι τους μίλησε ο Ιησούς και τους είπε: Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί δεν θα περπατήσει πια στο σκοτάδι της πλάνης, αλλά θα έχει πάντα το φως της ζωής. Βαρισίμαντα λόγια, τα οποία δεν είπε, κύριε Φουντουλάκη και αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε και εν Χριστώ αδελφοί, δεν τα έχει πει ποτέ κανένα στόμα στην ανθρωπότητα. Ναι. Κανένας, ούτε ο Πλάτων, ούτε ο Σοκράτης, ούτε ο Λαοτσέ, ούτε κανένας. Δεν είπε εγώ είμαι το φως της ζωής. Μόνο ο Χριστός έχει πει ότι εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, εγώ είμαι το φως του κόσμου και εκείνος που θα περπατήσει μαζί μου δεν θα δει σκοτάδι, γιατί εγώ έχω το φως της ζωής, το οποίο θα του δώσω το φως της ζωής. Εννοεί το εσωτερικό φως, εννοεί τη σοφία, εννοεί την προστασία, εννοεί την ουράνια βασιλεία. Ναι. Είναι σημαντικά όλα αυτά που είπατε, κύριε Ατζακλή. Πείτε μας ένα επιμύθιο, ένα συμπέρασμα της σημερινής εκπομπής και θα κλείσουμε. Το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να θεωρούμε και εμείς από αυτά που ακούσαμε ότι
ο μόνος σωτήρας της ανθρωπότητας είναι ο Χριστός, αυτός που φωτίζει πραγματικά τον άνθρωπο και ξέρει, γιατί έφτιαξε αυτός ο ίδιος τον άνθρωπο, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα κατασκεύασαν τον άνθρωπο. Ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει μία ρίση η οποία ήταν μυστηριώδης μέχρι πρότινος, αλλά τώρα υπό το φως της Καινής Διαθήκης είναι φανερή. Ο Μωυσής γράφει εκών άκων, δηλαδή καταλαβαίνοντας ή μη καταλαβαίνοντας τη γράφη, γιατί καμιά φορά η έμπνευση είναι από Θεού και έτσι ο άνθρωπος χρησιμοποιείται μόνο για να γράψει. Έγραψε «ποιήσω με έναν άνθρωπο». Και ενώ ο Μωυσής γνωρίζει ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός, πώς γράφει αυτή τη φράση «ποιήσω με έναν άνθρωπο». Δηλαδή, πάει να πει ότι υπάρχει Αγία Τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, οι οποίοι αποτελούν την πιο αγαπητική κοινωνία και την κοινωνία αυτή πρέπει να τη μιμηθεί και ο άνθρωπος με τους συνανθρώπους του, να έχει τέτοια αγάπη και να είναι τόσο συνδεδεμένος με τους άλλους, όπως είναι ακριβώς η κοινωνία της Αγίας Τριάδας. Επειδή μας ενημερώνουν ότι υπάρχουν πολλοί φίλοι που ενδιαφέρονται να προβάλλουν, να διαφημίσουν ό,τι ακριβώς θέλουν, επαναλαμβάνουμε, προβάλλετε τις ιδέες, τις σκέψεις, ό,τι ακριβώς θέλετε. Ναι, να δώσουμε το τηλέφωνο αυτό. Ναι, να αφήσετε τα στοιχεία σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε αύριο μαζί σας, να προβάλλετε ό,τι ακριβώς θέλετε. Επίσης, για να κλείσουμε. Να μην ξεχάσουμε να τονίσουμε όπως κάθε φορά τονίζουμε. Εμείς οι Έλληνες έχουμε περάσει πολύ χειρότερα από αυτά που περνάμε τώρα. Να έχουμε όλοι κουράγιο και πίστη και ότι θα μας βοηθήσει ο Θεός. Να προσευχόμαστε στο Θεό στην Παναγία και να εξετάζουμε και να είμαστε σίγουροι ότι θα μας βοηθήσει να περάσουμε αυτό το δύσκολο. Εάν και εμείς είμαστε συνεπείς απέναντι στο Βεβαίως. Θεό, για θα πάμε πολύ όποιος καλά. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου, μπορεί να το κάνει τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο να δει τα στοιχεία του και τις πληροφορίες του. Να είστε καλά από εμένα, τον κύριο Τσακλή. Καλό σας βράδυ χαίρετε, και αύριο το πρωί στις 8 το πρωί μπορείτε να μας δείτε πάλι σε επανάληψη.